Οι εξελίξεις στην Ουκρανία πυροδοτούν την ακρίβεια. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Η τέλεια καταιγίδα ακρίβειας όχι μόνο δεν λέει να κοπάσει, αλλά τροφοδετείται κιόλας από τις εξελίξεις στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το θέμα των πρώτων υλών είναι μεγάλο για τη χώρα μας, καθώς Ουκρανία και Ρωσία είναι οι χώρες που τροφοδοτούν το 80% των σιτηρών. Δυστυχώς το κακό σενάριο είναι πως μέχρι και το καλοκαίρι η τιμή του ψωμιού μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2 ευρώ. Εδώ και χρόνια συμβαίνει αυτό. Οι μεγαλύτερες ποσότητες εισαγωγής σιτηρών είναι από Ουκρανία και Ρωσία. Από ό,τι έχω ακούσει, 60-70% είναι από εκεί. Σαν χώρα φυσικά δεν παράγουμε, γιατί η πλειοψηφία παράγει σκληρό σιτάρι, το οποίο και φεύγει και έξω, αλλά και η κατανάλωση είναι στο μαλακό σιτάρι στην πλειοψηφία των Έλληνα. Τώρα είμαστε σε αναμονή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά το πιο πιθανό σενάριο είναι να πούμε το ψωμί ψωμάκι, γιατί θα ακριβήνει, θα ανεβεί πάρα πολύ το αλεύρι του σιτάρι και συνεπάγεται και το αλεύρι. Άρα αυτό που διαβάζουμε σήμερα θα φτάσει μέχρι και τα 2 ευρώ, τουλάχιστον οι προβλέψεις λένε μέχρι το καλοκαίρι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Καλό είναι να αναμείνουμε, να μην προτρέχουμε σε οποιοδήποτε δηλώσεις ακούσουμε, να δούμε λίγο τι θα γίνει και βλέποντας και κάνοντας έτσι, από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε. Είχαμε μια βάση και μια ελπίδα ότι φέτος θα πεθαίνει κάπως καλύτερα με τα σιτηρά και θα πέσει λίγο το αλεύρι τους, ώστε να μπορούν να ρίξουν και την τιμή, αλλά δυστυχώς από ό,τι δείχνουν όλα θα πάμε ως προς το χειρότερο. Όλα δείχνουν ένα νέο κύκλο ανατιμήσεων με επίκεντρο πέρα από την ενέργεια και αγροτικά προϊόντα όπως το σιτάρι και το καλαμπόκι. Κάτι που θα προκαλέσει ντόμινο νέων ανατιμήσεων σε ψωμί, ζυμαρικά, ακόμη και το κρέας, καθώς ακριβένουν και οι ζωοτροφές. Ο αρτοποιός Γιώργος Παπαδόπουλος, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ζητάει ψυχραιμία από όλους, αναμένοντας να δούμε τις εξελίξεις. Ο ίδιος δεν αποκλείει τίποτα. Επαληθεύτηκε από εκεί και πέρα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε, να κρατήσουμε μια στάση αναμονής, χωρίς να προτρέχουμε σε βιαστικά συμπεράσματα και σε βιαστικές δηλώσεις. Θα δούμε αυξήσεις στο επόμενο διάστημα από πλευρά σας, άλλες? Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στα σκαριά. Οι συνάδελφοι δηλαδή είναι σε αναμονή αυτό που είπαμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητες ότι μπορεί και αύριο να αναγκαστούμε να βάλουμε αύξηση, δηλαδή να έρθει το αλεύρι διπλάσια τιμή. Περιμένουμε και θα δούμε τις επόμενες μέρες.